Τα ανοιχτά μέτωπα τη Τουρκία και ιδιαίτερα οι εξελίξει στη Συρία και στο Ιράκ, όπω επίση και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σύνορα με το Ιράν λόγω τη τάση τη Τεχεράνη, η οποία σύμφωνα με την Άγκυρα προκαλεί διάφορα προβλήματα στα τουρκικά φορτικά που μεταφέρουν εμπορεύματα σε χώρε Ασία, ήταν το αντικείμενο νέα ευρεία σύσκεψη στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ζαμάν, στην τετράωρη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν ο Πρωθυπουργό Αχμέντα Βούτογλου και ο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Νεσδέκ Οζέλ, εξετάστηκαν όλε οι εξελίξει γύρω από τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Με τον αρχηγό, μάλιστα, να προβαίνει σε μια δήλωση η οποία προκαλεί έντονο προβληματισμό, ειδικά όταν προέρχεται από τον στρατηγό Νεσδέκ Οζέλ, καθαρά προσωπική επιλογή του Τούρκου Προέδρου και φύλλα προ στην Ισλαμική κυβέρνηση του Αχμέντα Βούτογλου. Το κουρδικό εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη πληγή. Αν δεν ληφθούν εκτακτά μέτρα, η χώρα απειλείται άμεσα με διάσπαση της εδαφικής της αγκαιριότητας. Στις δηλώσεις τόσο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων όσο και του πρωθυπουργού δεν έγινε καμία αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και στις συνεχείς και ολοένα κλιμακούμενες τουρκικέ προκλήσεις σε Κυπριακή ΑΟΣ και Αιγαίο. Σύμφωνα πάντω με εκτιμήσει στρατιωτικών αναλυτών, φαίνεται ότι στην ιεράρχηση των τουρκικών προτεραιοτήτων το Κυπριακό μπορεί να θεωρείται πολύ σημαντικό θέμα, ωστόσο με βάση τα μέτωπα που έχει ανοιχτά η Τουρκία και κυρίω η αβεβαιότητα που επικρατεί στα σύνορά τη, το καθιστούν προ το παρόν ίσονο σημασία. Στο μεταξύ, στην Κυπριακή ΑΟΣ, τον Μπαρμπαρό εξακολουθεί να προκαλεί. Και σήμερα κινήθηκε παράνομα στο οικόπεδο 8 τη Κυπριακή ΑΟΣ σε απόσταση 26 νευτικών μιλίων από το γεωτρύπανο τη Ένικο στον Ανασαγόρα. Καθ' όλη τη διάρκεια των παράνομων ερευνών του, τον Παρπαρό συνοδευόταν από δύο υποστηρικτικά πλοία, δύο πολεμικά και ένα υποβρύχιο.